Κύριε Αδολιανίδη, για να σας επέλεξε η Λαϊκή Συσπήρωση σε αυτό το δύσκολο δρόμο να διεκδικήσετε θέση δημάρχου σε ένα δήμο που ολίγα τα προβλήματα που έχουν μέσα ανέχεια, οικονομική ανέχεια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, προσφυγιά, φιλοξενεί τα πάντα. Λοιπόν, άρα το κράμα σας, η εμπειρία σας, η δυναμική σας τουλάχιστον, πρέπει κάτι να περιέχει το οποίο έχει ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές. Πάμε στους αδύναμους συμπολίτες, πάμε στους πρόσφυγες, πάμε στις μονογονεϊκές οικογένειες, πάμε και στους άνεργους της περιοχής. Κοιτάξτε, η περιοχή μας στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου είναι πράγματι μια περιοχή όπως την περιγράφετε. Φτωχή, ιδιαίτερα οι περιοχές του Ταύρου, που τα χρόνια της κρίσης ιδιαίτερα και για την νεολαία ειδικά, τα ποσοστά της ανεργίας έχουν αυξηθεί κτλ. Ως προς το ότι με επέλεξε να κάνω ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, ότι για εμάς είναι συλλογική υπόθεση και συλλογική απόφαση και δεν είναι μόνο ατομική, ας πούμε, ευθύνη. Όμως ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι και εγώ ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, συνολικά όμως η Λαϊκή Συσπήρωση και στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου και γενικά, δεν παρουσιαζόμαστε ως οι σωτήρες, όσοι απομηχανίστε ή αν μου επιτρέπετε, αλλά ως αυτοί που θα βγούμε μπροστά να διεκδικήσουμε με βάση τα πολύ οξυμένα προβλήματα που περιγράφουμε. Με ρεαλισμό, λέτε. Ακριβώς. Και έχουμε και συγκεκριμένα διεκδικήσεις, γιατί γνωρίζουμε ότι τα πλαίσια στο στενό κορσέ, ας πούμε, της τοπικής διοίκησης είναι στενά. Όμως υπάρχουν περιθώρια και φαίνεται και στους Δήμους που είναι εκλεγμένοι κομμουνιστές δήμαρχοι με τη Λαϊκή Συσπήρωση. 5 Δήμοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και εμείς φιλοδοξούμε και καλούμε και τον κόσμο να γίνουν πολύ περισσότεροι αυτοί. Πώς βλέπουμε ότι ανακουφίζουν, ας πούμε, παίρνουν μέτρα για να ανακουφίσουν. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ότι μειώνονται δημοτικά τέλη. Για τους πολίτες. Για παράδειγμα, τα τροφεία για τα νέα ζευγάρια στους παιδικούς σταθμούς, ότι καταργούνται, ότι φτιάχνονται τέτοιες υποδομές. Αντίστοιχα και για την υγεία και την πρόνοια που είπατε και πριν για την ψυχική υγεία. Αυτό σίγουρα αφορά και την οικογένεια. Όμως είναι συνολικά ευθύνη της κοινωνίας, πως η υγεία και η πρόνοια δεν είναι εμπόρευμα και με κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε και ο κύριος Νικολαίδης που ήταν πριν στη συζήτηση. Λέτε ότι θα κοιτάξετε όλα αυτά που μέσα στη ζωή μας, τη ίδια τη ζωή, πυροδοτούν τα προβλήματα, πυροδοτούν την ψυχική αστάθεια, πυροδοτούν την ειδικογενειακή βία, δηλαδή η ανέχεια, τα προβλήματα σε όλη τη συνέκθεση. Ο συγχρονισμός με ανθρώπους που είναι κοινωνικά αδύναμοι, είναι περισσότερο αδύναμοι από εμάς και η συνύπαρξή μας όταν αυτή περιθωριοποιείται. Αντί να έχει τη ματιά της επίσημης πολιτείας, ενδεχομένως της τοπικής αυτοδιοίκησης, φτάνει ως μοιράζοντας ταξικά τους πολίτες μεταξύ τους. Δεύτερης και τρίτης ευκαιρίας ή καθόλου ευκαιρίας. Ακριβώς έτσι είναι, γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε, στο Δήμο μας, στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου, δεν είναι ότι είναι επειδή είμαστε άτυχοι, να το πω έτσι, που γεννηθήκαμε εκεί πέρα. Είναι τα αποτελέσματα μιας συνολικότερης πολιτικής και της κυβέρνησης, γιατί αυτό εξαπλώνεται και στην τοπική διοίκηση και το βλέπουμε, ας πούμε, πώς υλοποιούνται κατευθύνσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' επέκταση. Και το βασικό είναι σήμερα, και ιδιαίτερα η νεολαία, εμείς απευθυνόμαστε και εγώ ως νέα, ας πούμε, ιδιαίτερα στην νεολαία, ότι έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση, με τη λογική του ότι τίποτα δεν αλλάζει, αλλά έχουμε δει ότι τόσα χρόνια αλλάζουν όλα εις βάρος μας. Και η άλλη είναι συλλογικά οργανωμένα, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε σε όλα ή όχι με το ΚΚΕ και με την ΚΝΕ, να βγούμε μπροστά, να διεκδικήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας, που σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο και δεν καλύπτονται. Και υπάρχουν δυνατότητες. Φαίνεται αυτό, είπα για το ότι στην τοπική διοίκηση δεν μπορούν να λυθούν όλα τα ζητήματα, ας πούμε, που υπάρχουν. Όμως να βάλουμε στο στόχαστρο συνολικά τον πραγματικό αντίπαλο που χειροτερεύει τη ζωή μας, για να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Και υπάρχουν περιθώρια και στο πλαίσιο της τοπικής διοίκησης. Οι δήμαρχοι εκλεγμένοι, ας πούμε, τη Λαϊκή Συσπήρωση, να είναι περισσότεροι, ώστε να δοθεί μια ανάσα μαζί με τους κατοίκους της κάθε περιοχής και την νεολαία ειδικά. Κύριε Διονύδη, σε τι λέτε όχι πια, και μιλάω στη Χριστίνα, αν μου επιτρέπετε. Στη Χριστίνα 24 ετών. Υποψήφια δήμαρχο για τον Δήμο Ταύρου. Ακριβώς. Θα ήθελα να αντιληφθείτε σας κουβέντα ως Χριστίνα. Λοιπόν, εμείς λέμε όχι. Εμείς. Ως Χριστίνα. Ως Χριστίνα, λοιπόν. Εντάξει, έχετε μέσα σε αυτό το. Και ως μέλος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, γιατί ως έτσι. Σας θυμάμαι αυτό, ναι. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι. Λέμε όχι στην πολιτική αυτή συνολικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης και της επιμέρους τοπικής διοίκησης και της περιφέρειας που μας θέλει θεατές, που κάνει τη ζωή μας χειρότερη. Και λέμε μεγάλο ναι στον αγώνα που θα βάλει μπροστά τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας. Λέμε όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με ένα πολύ μεγάλο και δυνατό ναι στο να ενισχυθούν μέσα σε όλες τις κάλπες τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης. Σας ευχαριστώ θερμά.